Το παρακαλώ για τις ζήμες, κύριε Βάκη, θα ήθελα από εσάς για να ολοκληρώσουμε να προλάβουμε. Κοιτάξτε, η μη μετάφραση του παραπεμπτικού βουλεύματος υποτίθεται έχει διαψευστεί από το Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορηματικά και μάλιστα υπάρχουν και στοιχεία. 2 Εντεκάτου του 2015 είχαν μεταφραστεί οι πρώτες και είχαν κατατεθεί 700 σελίδες και 13 Πέμπτου οι υπόλοιπες 800. Λοιπόν, είναι προφανώς προφάσεις αναμαρτίες. Εμείς έχουμε πάρει την εντολή, όπως ξέρετε, να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα, διότι Siemens διαφθοράς και διαπλοκής είναι η συνώνυμη της διαπλοκής. Ναι, και μα φυσικά είναι μια, συγγνώμη κυρία Κατσίμη, είναι μια υπόθεση λιμνάζοντα νερά 11 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Χριστοφοράκος, γνωστός και για τις εκλεκτικές του συγγένειες με διάφορα μέλη της πρώην κυβέρνησης, ζει με γερμανικό διαβατήριο στη Γερμανία. Να θυμίσουμε και τα μαύρα ταμεία της Siemens. Είναι μια υπόθεση 11 χρόνων και οι δικηγόροι. Ήρθατε όμως και είπατε. Θεωρώ ότι οι δικηγόροι δημιουργούν. Άπλετο φως και ότι θα αποδοθούν ευθύνες κτλ. Βεβαίως. Λοιπόν, και έχει... κινδυνεύουν να παραγραφούν τώρα. Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση και από τους δικαστές να δούμε τι συμβαίνει. Και μια ενημέρωση και βεβαίως ο τελευταίος που φταίει σε αυτή την ιστορία είναι αυτή η κυβέρνηση, διότι όπως σας είπα είναι πρόσχημα και πρόφαση η μη μετάφραση του παραπεμπτικού βουλεύματος, έχει διαψευστεί από το ΙΠΕΞ, εγκαίρως είχαν κατατεθεί και θεωρώ ότι οι δικηγόροι όπως πάντα αυτής της υπόθεσης, δεν ξέρω ποιος άλλος, δημιουργούν διαρκώς προσκόμματα. Και είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο η αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση για τη Siemens. Είναι κινείται μεταξύ παραλόγου και... Το τελευταίο 15μηνο, τώρα μιλάμε για το τελευταίο 15μηνο, ενώ και πριν υπήρχαν πολλαπλές καθυστερήσεις σε όλη τη διαδικασία. Όχι μόνο καθυστερήσεις, έφευγαν κατηγορούμενοι που δεν ξανάρθαν ποτέ. Δηλαδή είναι μια υπόθεση αυτή που μπάζει πάρα πολλά νερά. Ναι, απλώς συμβαίνει το...